Σήμερα σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αστερας Ελλάδας και ο Έσπερος Λαμίας, είναι για να τιμήσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά ένα σπουδαίο αθλητικογράφο με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του που έχει τίτλο Είμαστε πια πρωταθλητές. Αναφερόμαστε φυσικά στον κορυφαίο Βασίλη Σκουτή. Καλωσορίζουμε επίσης μια μεγάλη φυσιογνωμία που πλαισιώνει απόψε τον Βασίλη. Είναι ο προπονητής πρωταθλητής της Ευρώπης του 1987, της ευλογημένης αυτής της χρονιάς, ο κύριος Κώστας Πολίτης. Έγιναν δύο παιχνίδια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αγωνίστηκαν μερικά μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ που έλαμψαν στο παρελθόν και βρίσκονται εδώ μαζί μας. Ένας από αυτά τα αστέρια δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Η μεγάλη αξία του Βασίλη Σκουτή στον χώρο αντικατοπτρίζεται στην απλότητα του ανθρώπου. Όσα λόγια και να πει κάποιος για εκείνον, δύσκολα θα μπορέσει να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό να τα αποφύγουμε. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. Είμαι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τον πρωτόκολλο, να πω δύο λόγια, θέλω δεν θέλω. Λοιπόν, η διαδρομή των δημοσιογραφικών επιτυχιών που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια ο Βασίλης Σκουτής από την ηλικία των 15. Αναπόφευκτα θα τον έφερνε ανάμεσα στους καλύτερους Έλληνες αθλητικογράφους όλων των εποχών. Δεν υπάρχει όμως αυτό που λένε μεγάλο ταλέντο χωρίς μεγάλη δύναμη θέλησης. Αν και απόφυτος της νομικής, συνειδητά αποφασίζει να μην ασκήσει ποτέ αυτό το επάγγελμα. Αντίθετα, ο ίδιος αποφάσισε να κάνει το κεφάλι του και να γίνει δικηγόρος, αλλά του διαβόλου στις επιτυχημένες εκπομπές του και δικαιώθηκε απόλυτα. Για πολλούς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του μπάσκετ, αφού το όνομά του έχει ταυτιστεί απόλυτα με το άθλημα και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κόσμου φαίνεται πως είναι ο πληρέστερος του είδος του μαζί με τον εξέχαστο Φίλιππο Συρίγο, που έχει μείνει στη συνείδηση του κοινού κυρίως για τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα στον τελικό του 87 και την αξεπέραστη στεντόρια φωνή του. Σήμερα ας μιλήσουμε για θαύματα. Σήμερα ας μιλήσουμε για μπάσκετ. Ένα άθλημα που αν και προϋπήρχε στη χώρα μας για πολλές δεκαετίες, χρειάστηκε μόνο μια διοργάνωση για να το απογειώσει και έκτοτε να μας χαρίσει αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας. 1987. Ο χρόνος σταματά στην Ελλάδα και τα πάντα κινούνται γύρω από μερικά ονόματα παιδιών που θα κάνουν αυτό το θαύμα. Η Ελλάδα σηκώνει περήφανα το κεφάλι ξανά. Η Ελλάδα, με τις ανεπαρκείς και ελάχιστες υποδομές, διδάσκει στην Ευρώπη την αξία του εφ αγωνίζεστε. Η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνίστρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αναγκάζει το παγκόσμιο κοινό της καλαθοσφαίρισης να υποκριθεί μπροστά της. Ας μεταφερθούμε λοιπόν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του διακεκριμένου και δίκαια χαρακτηρισμένου μπασκετικού δημοσιογράφου και συγγραφέα Βασίλη Σκουτή στο μαγικό κόσμο των πρωταθλητών του ελληνικού μπάσκετ. Ας απολαύσουμε τις ομιλίες μερικών από τους συντελεστές αυτού του θαύματος, του θαύματος του ελληνικού μπάσκετ που μας κάνουν την τιμή να είναι απόψε μαζί μας και ας ευχηθούμε να συνεχίσει το άθλημα αυτό να εμπνέει τους νεότερους και να κρατιέται πάντα ψηλά. Είμαστε πια πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω από τη μεριά μου ότι ειδικά η σημερινή μέρα για μένα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς, γιατί με τις εκδηλώσεις που κάναμε πριν βρεθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό κάποια άτομα μαζί, ήταν πολύ συγκινητικό. Βρεθήκαμε το πρώτο συμβούλιο, τα παιδιά που παίζαμε πριν από 20-25 χρόνια που ξεκινήσαμε. Και πραγματικά ήταν μια μέρα που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που συμμετείχαν σήμερα, τους ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας και μας τιμήσαν την παρουσία τους σε αυτήν την εκδήλωση. Είναι μεγάλη μας χαρά και πραγματικά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Είμαι διπλά χαρούμενος. Είναι δίπλα μου ένα παιδί που ήμασταν συμπαίκτες μαζί, πήραμε μαζί το ευρωπαϊκό. Αυτά δεν τα έχω συνηθίσει ποτέ σε πολύ στα μιλήματα. Πήρατε μαζί το πίσω μετά, 1993, Σαμψούντα. Πήραμε μαζί σαν συμπαίκτες το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Παίδο το 1993 στη Σαμψούντα στην Τουρκία.
Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα σήμερα. Γυρίσαμε πολύ καιρό πίσω και από εκεί και πέρα βέβαια την πορεία του τη θαυμάσαμε όλα τα χρόνια που την παρακολουθήσαμε. Πραγματικά είμαι βαθιά συγκινημένος και ευχαριστημένος για την σημερινή μέρα. Ευχαριστώ ξανά όλους που είστε εδώ σήμερα και μας θυμάται με την παρουσία σας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι καλύτερο δυνατό για τον μπάσκετ της Λαμίας. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να ξαναβάλουμε, όπως λέμε, το μπάσκετ της Λαμίας στο χάρτη. Και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Πράγματι, εκείνες οι μέρες, οι 15 μέρες, ήταν συγκλονιστικές ημέρες για όλους μας και για τους παίκτες και για τους παράγοντες και για τους προπονητές, αλλά πιο πολύ για τον κόσμο. Πράγματι, ήταν ένα γεγονός που δεν μπορούσα και εγώ να το φανταστώ. Ξεκινάγαμε δειλά-δειλά να κάνουμε μια καλή προετοιμασία, να έχουμε ένα υψηλό στόχο, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι πού μπορούμε να φτάσουμε αυτή την υψηλή διάκριση. Ζήσαμε 15 μέρες που, όπως μου είπε ένας τότε υπουργός, 15 μέρες ξέχασε ο κόσμος τα προβλήματα και να ασχολήθηκε με εμάς. Ασχολήθηκε μόνο με τον μπάσκετ, πραγματικά. Βέβαια, η συνέχεια του μπάσκετ είναι γνωστή για όλους. Ότι το μπάσκετ δεν ήταν φωτοβολίδα, είχε βάσεις, είχε καλή διοίκηση, είχε καλούς προπονητές, είχε καλό εμψυχολικό και είναι ένα άθλημα που λέω ότι παίζεται σε γρήγορο χρόνο και σε μικρό χώρο. Και αυτό είναι ένα προτέρημα στον Έλληνα που είναι δημιουργικός, με μεγάλη φαντασία. Άρα ταιριάζει το άθλημα. Μπορεί να μην έχουμε τις υποδομές της Γερμανίας, ούτε το σωματότυπο της Γερμανίας, ούτε τα οικονομικά μεγέθη, παρόλα αυτά έχουμε την κουλτούρα. Και η κουλτούρα αυτή μας κάνει να είμαστε πάντα μέσα στις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμη προοπτική και μέλλον. Επειδή είμαι στο ένα πρόγραμμα ανάπτυξη της Ομοσπονδίας και βγαίνω πάρα πολύ στην περιφέρεια, βλέπω καινούργια παιδιά, τα λατούχα, με υψηλό σωματότυπο και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη μέλλον. Τώρα το 1987, μην σας κουράζω γιατί είναι πολλές ομιλίες, ξέρω κουράζω, έχω κάτσει και εγώ στη θέση σας. Το 1987 εγώ έκανα το τηλεκοντρόλ, υπήρχε μόνο η RTL R2, η πρεσβύτερη, το θυμάστε. Και με τους χωρεμένους πατέρες μου όλα πήγαινε σήκω, αλλάζει τον ατάλο. Λοιπόν, με χαρά βέβαια. Έκανα το τηλεκοντρόλ για να δω κάποιους ανθρώπους που στη συνέχεια έζησα ένα όνειρο με μερικούς να παίξω μαζί, με μερικούς να κάτσω στο ίδιο τραπέζι και με τον coach πολίτη πολλές φορές και πριν από λίγο να συζητάμε. Οπότε έκανα το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Και αυτό που είπαμε και για τον Βασίλη, ότι τι κάνει, πάντα στη ζωή σου κάνεις καλά μόνο αυτό που αγαπάς. Το 1987, λοιπόν, για να επανέλθω, δεν ήταν αυτοί οι 5, 6, 7, 8. Πόσοι αγώνες ήταν, Βασίλη, το 87, πόσοι αγώνες ήταν? 5 και η Ιταλία, και, έτσι, και, Ιταλία 8. Λοιπόν, δεν είναι οι 8 αγώνες, είναι το τι ακολούθησε. Το ότι γέμισαν τα σχολεία μπασκέτες, ότι φτιάχτηκαν γήπεδα όπως στη Λαμία εδώ ή σε όλη την Ελλάδα, ότι οι αυλές γέμισαν μπασκέτες, ότι τα παιδιά βγήκαν να παίξουν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων. Και συνεχίστηκε να είμαστε εμείς οι καρποί και πολλά παιδιά ακόμα, χιλιάδες αυτής της προσπάθειας. Πράγμα που λείπει σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η προσπάθεια που ξεκίνησε ο Βασίλης Κουντής από την πρώτη του παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου. Να θυμόμαστε την ιστορία μας. Γιατί αν δεν θυμάσαι την ιστορία σου, δεν έχεις κανένα μέλλον. Και είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές τις στιγμές που ζήσαμε από τη τηλεόραση και βλέπαμε επιδερμικά τα πράγματα να τις μάθουμε και από μέσα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν μόνο αθλητές, υπήρξαν και υπάρχουν. Ευτυχώς είναι όλοι καλά. Κοινωνικά πρότυπα. Ακόμα και σήμερα, όποιος αναστραφεί, ξέρει πόσο τη μεγαλείο που βάλανε μέσα τους και πόσο καλό κάνανε καθολικά στη χώρα. Δεν είναι ότι χτυπάνε μια μπάλα, που λέμε. Έχουν ξεφύγει από το θέμα το άθλημα. Και φυσικά είναι τον προπονητή τον Κώστα Πολίτη, ο οποίος είχε να διαχειριστεί προσωπικότητες μεγάλες, πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο. Διοικήσεις, κόσμος όπως είπε. Όποιος έχει κάτι σε για λίγο θέση προπονητή, ξέρει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να σε παίχτης. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους για την παρουσία εδώ. Εμάς είναι χαρά μας, όποτε γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Οφείλουμε να τα αποδίδουμε στην κοινωνία αυτά που μας προσέφερε, την αγάπη που μας προσέφερε τόσα χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Η έκδοση του βιβλίου «Είμαστε πια πρωταθλητές» αποτέλεσε για την ελληνοεκδοτική μια εμπειρία εντελώς πρωτόγνωρη. Μια εμπειρία πρωτόγνωρα συναρπαστική, θα μπορούσα να πω,
καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε το Big Bang του ελληνικού μπάσκετ και γενικά του ελληνικού αθλητισμού. Το εκδοτικό μας ταξίδι με πλοηγότα κείμενα του Βασίλη Σκουντή και πηξίδα το φωτογραφικό υλικό του Αργύρη Μακρύ, μας πρόσφεραν την ανεπανάληπτη εμπειρία να ξαναζήσουμε από κοντά τις στιγμές του θριάμβου. Η γεμάτη λυρισμό και συνέστημα δημοσιογραφική πένα του Βασίλη, καθώς και το αποτέλεσμα της εκδοτικής μας προσπάθειας, πιστεύουν πως περικλείουν ευλαβικά τις στιγμές που προκάλεσαν ανίποτη χαρά και πρωτοφανή συγκίνηση όλους τους Έλληνες. Το «Είμαστε πια πρωταθλητές» κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια μόνιμη και διαχρονική selfie φωτογραφία για όλους εμάς που το ζήσαμε και είμαστε σύμφωνα με τον συγγραφέα μας ακόμα καψούριδες με την επίσημη αγαπημένη της καρδιάς μας. Εύχομαι να μην υποκύπτω σε κάποιο ιστορικό ατόπιμα, όμως έχω την αίσθηση πως μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων από τη γερμανική κατοχή, την πτώση της Χούντας και την επάνωση της δημοκρατίας στον τόπο μας, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ των Ανδρών τον Ιούνιο του 1987 αποτέλεσε για όλους μα όλους τους Έλληνες μια κραυγή εθνικής περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Χάρη σε αυτή την ομάδα που κατέθεσε μόχθο, υδρότα, πάθος, μυαλό, έμπνευση, δεξιότητα και έκανε το αδύνατο δυνατό, όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, με στεντόρια ματρεμάμενη από τη συγκίνηση φωνή, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο κάνοντάς τον να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου. Και ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη. Γι' αυτό η συγκεκριμένη επιτυχία θα μείνει αξέχαστη. Μόνο ότι είμαι φλίαρος έως φαφλατάς, αρκετές φορές και αυτή η αποψινή συγκυρία είναι μία από δάφτες. Αισθάνομαι πάρα πολύ αμήχανα και το εννοώ αυτό, γιατί συνάντησα από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε με τον coach και με τον Διονύση εδώ στην Λαμία πολύ αγάπη, πολύ μεράκι, πολύ καψούρα και όλα αυτά δεν μπορώ να τα αποτινάξω από πάνω μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα, γιατί στο πρόσωπό του νομίζω ότι μπορεί να διερμηνευτούν όλα τα συστήματα. Είχε πει κάποτε ένας Γερμανός ζωγράφος, ο Μπίχνερ, ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν και ξεχνούν γενικώς τι τους είπες και τι έκανες για αυτούς. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ τι τους έκανες να αισθανθούν. Και νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την υπέροχη παρέα, με επικεφαλής τον Κώστα Πολίτη και όλους τους παίκτες που στελέχουν εκεί την ομάδα και όλα τα μέλη της, αυτό θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και να τους το πιστώσουμε στο γυναίκες, ότι μας έκαναν να αισθανθούμε πράγματα τα οποία όχι μονάχα εμείς οι σύγχρονοι, αλλά ούτε και οι παλαιότερες γενιές, όχι δεν είχαν νιώσει, δεν είχαν διανοηθεί ποτέ ότι θα το νιώσουν. Αυτή η ομάδα όμως ατσαλώθηκε μέσα από τις αποτυχίες, φυρηλατήθηκε και επέστη το πλήρωμα του χρόνου που λένε για να συμβεί ότι συνέβη το 1987. Εγώ δεν πιστεύω σε δαιμονοποίηση πραγμάτων και στο κισμένο και στο πεπρωμένο, στα αγούρια, στα παγούρια και ούτω καθεξής. Πιστεύω στη δουλειά, στο μόχθο, στο πρόγραμμα. Βασικά πιστεύω στο όραμα, αλλά αν δεν προσθεθούν τα δύο γράμματα και το όραμα δεν έχει πρόγραμμα και τούμπαλι, προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα αποτελεσματικό και τίποτα διαχρονικό. Μπορούσε πολύ παραστατικά, μόνο ότι αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ, αλλά δεν υπήρξε παίκτης, ούτε έζησε εκ των έσω την υπόθεση ο Πορτοκάλογλου. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δανείστηκα με την άδεια τον τίτλο του «Είμαστε πια πρωταθλητές». Γιατί λέει κάποια στιγμή ότι είμαστε πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές, και ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Και μερικά πράγματα μπορεί να συμβούν, όχι κατά τύχη, να συμβούν γιατί η συζυγεία των πλανητών το επιβάλλει. Συνέβη γιατί κάποια στιγμή θα έπρεπε να συμβεί και συνέβη μάλιστα μέσα σε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν πάρα πολύ θερμό από πάσης απόψεως. Στα μέσα Αυγούστου η Βραζιλία ανοίξε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ινδιανάπολη, στους τελικούς του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος. Δηλαδή συνέβησαν δύο βόμβες, έσκασαν δύο βόμβες μεγατόνων σε αθλητικό επίπεδο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αποδείχθηκε ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα μπορούσε να αλλάξει. Συγκύρωσε, έχω γραμμένα κείμενα και σήμερα έχω γράψει, αλλά προτιμώ να πω έτσι πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό. Με το κίνδυνο, επειδή όπως έλεγε ο συγχωρημένος ο Συρίγος, στο πλάι του οποίου μαθήτευσα, όποτε βλέπουμε αυτό το Μαρκούτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υποκύψουμε στον πειρασμό, να λέμε πολλά. Εγώ θυμίζομαι κιόλας γιατί λέω πολλά και κινούμαι και μετεωρίζομαι πολύ συχνά ανάμεσα στη λαθυρότητα και στη γραφικότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πρώτα απ' όλα το μέγεθος του γεγονότος, η σημασία του, οι συνέπειες του, η παρακαταθήκη, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το legacy που άφησε και που 30 χρόνια αργότερα η καψούρα του καθενός, και αυτό ξέρετε πάει
από γενιά σε γενιά. Δηλαδή η πρώτη ομάδα που βγήκε μετά το Ευρωπάσκετ του 87 είναι η λίγο μεγαλύτερη από τον Δημήτρη. Είναι η γενιά του Κορονιού, του Ρεθιά, όχι Ρεθιά, είναι 76, του Αλβέρτη, των παιδιών που είναι γεννημένοι από το 69 έως το 73 και που έχουν κάποιες μνήμες από εκείνο που συνέβη τότε και δεν έκαναν το τηλεκοντρόλ, όπως λέγει ο Δημήτρης. Και όλοι από εκεί πέρα, εν τέλει, νομίζω ότι, για να καταλήξω κιόλας, ότι το γεγονός ήταν μεγάλο από μόνο του. Η Ελλάδα, στην πάροδο των χρόνων, πέτυχε και άλλα σημαντικά επιτεύγματα. Κάποια ενδεχομένως στο μυαλό πολλών είναι σημαντικότερα από εκείνο το Ευρωμπάσκετ του 87. Η νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο γύρο του 2004 είναι μύθος. Η νίκη μας επί των Αμερικανών στον ημιτελικό της Σαϊτάμα είναι επίσης μύθος. Απλή απόδειξη ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν ξαναχάσει από τότε. Και δημιούργησαν μια καινούργια μπασκετική φιλοσοφία με το συζεύσει για το πώς αντιμετωπίζει τα pick and roll. Σε όλα αυτά λες το μουτοπάσκετ του 2006, λες το ευρωπάσκετ του 2005, λες το γύρο του 2004. Για ποιο διάολο λόγο δεν λες ποτέ το ευρωπάσκετ του 2007, αυτά είναι να πεις ευρωπάσκετ. Η απάντηση είναι μία, ότι ουσιαστικά είναι η αφετηρία και το σημείο αναφοράς για πάρα πολλά πράγματα που συνέβησαν. Το δεύτερο είναι ότι, που νομίζω κατά την άποψή μου κιόλας είναι το καθοριστικότερο σημείο σε αυτή την ποιοτική ανάλυση που μπορεί να γίνει στο γεγονός, είναι ότι έγινε εδώ. Δεν είχε ξαναγίνει τίποτα εδώ πέρα από το 69, από τότε που έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ ο Παπα-Νικολάου στους Πανευρωπαϊκούς στο Καραϊσκάκι και το τελικό της ΑΕΚ το 68, αλλά ήδη είχαν περάσει αρκετά χρόνια, κοντά στα 20, και ο κόσμος το έζησε. Όλοι μας έχουμε να καταθέσουμε μια μνήμη από εκεί. Είτε βγήκαμε στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος, όπως είπε ο Κώστας ο Πολίτης, και ακροβολιζόμασταν δεξιά και αριστερά την ώρα που περνούσε το πούλμαν και ο Φιλίππου κατέβαινε το πούλμαν και έκανε τον αστυνομικό για να κάνει πλάκα. Είτε στηθήκαμε και παραλίγο να παθαίναμε θερμοπληξία έξω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν υπήρχαν νομίζω τότε ακόμη τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό και οι άνθρωποι που πουλούσαν τα εισιτήρια και ήταν επιφορτισμένοι με την τήρηση των μέτρων τάξεως, είχαν μεγάλους κουβάδες και τους πετούσαν γιατί έκανε 40 βαθμούς. Και σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, εάν ανατρέξετε, γιατί υπάρχει πια το Ιντερνετ, δείτε, εκείνο το καλοκαίρι η Ελλάδα θρύνησε πάνω από 1000 νεκρούς από το καύσωνα. Είναι πανελλήνιες εξετάσεις, υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει τα λατινικά, νομίζω λατινικά έγραφαν την επόμενη μέρα ή τις δέσμεις εκείνης. Και γενικώς όλοι έχουν φυλαγμένο ένα εισιτήριο. Δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς εγώ σε κουβέντες που κάνω τριγυρίζοντας στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες για την παρουσίαση του βιβλίου, έχω ακούσει τόσους ανθρώπους να λένε ότι ήμουν κι εγώ εκεί, που λες ότι αυτός ο τελικός της 14ης Ιουνίου δεν έγινε στο ΣΕ, πρέπει να έγινε στο Μαρακανά. Δηλαδή, πρέπει να ήταν 100.000 άνθρωποι, αλλά ο κόσμος έχει δεθεί τόσο πολύ που ασυνέστητα μπορεί να πιστεύει, δηλαδή δεν ψεύδεται, ασυνέστητα μπορεί να πιστεύει ότι ήταν εκεί. Εν τέλει, όμως, είναι μια ιστορία που ήταν κρίμα να μείνει μόνο στις επαιτίους. Και εγώ δεν έχω απάντηση γιατί χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια για να γίνουν δύο τέτοιες προσπάθειες, γιατί εκτός από το δική μου υπήρξε άλλη μία από το αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη Φιλέρη, που τα ζήσαμε μαζί τότε. Δεν έχω απάντηση στο γιατί συνέβη. Ίσως μόνο εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια συγκυρία και ένα timing, ίσως γιατί 30 ετία αποτελεί από πλευράς χρονολογίου ένα ορόσημο.